Εσείς πολλές φορές στο Υπουργείο, πόσο σημαντικό για σας είναι να μπορείτε να έχετε, δεν ξέρω αν έχετε δεύτερο εισόδημα, το να έχεις ένα φωτοβολταϊκό ως δευτερεύουσα δραστηριότητα, δεν ξέρω αν είναι δεύτερο εισόδημα ή ουσιαστικά είναι ένα έσοδο, ένα μηνιαίο εισόδημα, ας πούμε, που σας δίνει μια ρευστότητα για να μπορείτε με αυτή να βουλώσετε διάφορες τρύπες. Πιστεύω, έψαχνα λίγο να δω τα νούμερα, να δω πόσα μικρά φωτοβολταϊκά αγροτικά έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια και σήμερα που αναζητούσα τα στοιχεία είδα ότι 2.866 έργα υπάρχουν, με μία τιμή βέβαια καλύτερα να μην τιμούμε, 390 ευρώ στην μεγαβατόρα, αλλά τότε δεν χρειάζεται, ναι, τότε σωστά, ναι, έργα πριν από το 2016. Και άλλα 757 έργα, 313 μεγαβάτια δηλαδή συνολικά, με μία τιμή, μέση τιμή 69 ευρώ, για έργα μετά το 2016. Άρα, σήμερα καλώς κακώς, έχουμε κοντά στα 600 μεγαβάτια, που είναι μικρά αγροτικά φωτοβολταϊκά που λειτουργούν σήμερα. Συνεχίζει όμως το πρόβλημα που θέτεται να είναι και πραγματικό και δίκαιο ότι η επιβάρυνση στους λογαριασμούς ρεύματος για έναν αγρότη είναι σημαντική και πιστεύω ότι, νομίζω το έχουμε δείξει, ξεκινώντας από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, την κυβέρνηση συνολικά, το Υπουργείο, όλοι οι υπουργοί, και στο Υπουργείο μας, διαχρονικά, και ο κ. Χατζηδάκης, και ο κ. Κρέκας, και τώρα ο κ. Θεατράκης, που έχω την τύχη μας να έχω συνεργαστεί διαχρονικά με τους τρεις τελευταίους υπουργούς. Νομίζω ότι προσπάθησα να αντιμετωπίσουμε με ένα σεβασμό, αν θέλετε, με μια σοβαρότητα που του αρμόζει, προσπαθώντας να δίνουμε λύσεις που δεν είναι σπασμωδικές, δεν είναι αντιδράσεις έτσι σε πυροτεχνήματα, δεν γίνονται υπό την πίεση των κινητοποιήσεων και γι' αυτό και δουλέψαμε και δουλεύουμε πάνω σε ένα συνολικό ενεργειακό πακέτο. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολη αυτή η άσκηση. Δεν είναι εύκολη αυτή η άσκηση να μπορέσεις να συγκεράσεις πολλές πτυχές και να πρέπει να σας το πω, όταν έχεις ένα περιορισμένο asset που λέγεται, ας πούμε, ηλεκτρικός χώρος και έχεις πάρα πολλούς που θέλουν ένα κομμάτι από αυτό, αυτό που πρέπει να σκεφτείς με πολύ πιθανότητα είναι να το μοιράσεις με ένα δίκαιο τρόπο. Με ένα δίκαιο τρόπο. Όλοι έχουν μερίδιο. Όταν έχεις λοιπόν ένα κομμάτι ψωμί και πρέπει αυτό το ψωμί να φάνε 10 άνθρωποι, πρέπει να το μοιράσεις με ένα πολύ δίκαιο τρόπο. Εμείς λοιπόν έχουμε προσπαθήσει και από την προηγούμενη θητεία, αλλά και τώρα, να σχεδιάσουμε κάποιες συγκεκριμένες λύσεις που θα έχουν ένα μόνιμο αποτύπωμα. Γιατί οι λύσεις τα προηγούμενα χρόνια που ήταν επιδοτήσεις ήταν πολύ σημαντικές, δεν το συζητώ, για νοικοκυριά και από τις επιχειρήσεις, αλλά το αποκαλώ είναι ένα βαρέλι δίχως πάτο να ξοδεύεις δισεκατομμύρια επιδοτώντας λογαριασμούς που συνεχίζουν να παραμένουν υψηλοί. Και βλέπετε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα, βλέπετε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό που είχε σήμερα τη συνάντηση, όλη η διάβλη επικοινωνία σε βάση περιπτώσει όλων όσων υπηρετούν θέσεις ευθύνης είναι διαρκής, είναι ανοιχτή και είναι και πολυεπίπεδη σε μια προσπάθεια να συνεργαστούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις. Ένα από αυτά που ανακοινώσαμε πριν από λίγους μήνες ήταν αυτό που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός, ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει στους αγρότες, κυρίως αυτούς που συμμετέχουν σε συνεργατικά σχήματα, συνεταιρισμοί, οργανώσεις, ομάδες παραγωγών και στους αγρότες επίσης που ασκούν συμβολιακή γεωργία, θα εξασφαλίσει μία μεσοπρόθεσμη μείωση του κόστους της τάξης τουλάχιστον 30% σε σχέση με τις σημερινές τιμές για μία δεκαετία. Αυτή ήταν η δέσμευση, αν θέλετε, της κυβέρνησης για στόμα του Πρωθυπουργού πριν από 2 μήνες.
Τι κάναμε γι' αυτό? Χθες, όπως γνωρίζετε, ψηφίσαμε την τροπολογία, την σχετική νομοθετική ρύθμιση στη Βουλή, το τιμολόγιο ΓΕΑ, όπως αποκαλείται, το οποίο θα απευθύνεται ουσιαστικά αυτό το τιμολόγιο από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, σε ποιους, στους κατόχους αγροτικού ρεύματος, προκειμένου να εξασφαλίσουν σταθερές, χαμηλές τιμές ρεύματος για 10 χρόνια. Τι προβλέπει αυτή η ρύθμιση, για να είμαι πιο συγκεκριμένη? Προβλέπει πρώτα απ' όλα ότι πρέπει μέσα σε 20 μέρες το αργότερο εμείς το Υπουργείο να εκδώσουμε μια υπουργική απόφαση που θα έχει όλες τις λεπτομέρειες αυτού του ευνοϊκού τιμολογίου, δηλαδή τι δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομίσετε εσείς όσοι επιθυμείτε να αποκτήσετε το φθηνό τιμολόγιο ΓΕΑ και πράγματα άλλα που δεν σας αφορούν, αφορούν τους προμηθευτές ή τους παραγωγούς των έργων ΑΠΕ. Και στη συνέχεια, αφού τελειώσει αυτή η υπουργική απόφαση, στην οποία την έχουμε ξεκινήσει, πυρετοδός προκειμένου να την τελειώσουμε, αν είναι δυνατόν και νωρίτερα, μετά 15 μέρες μετά από αυτή την απόφαση, θα δημοσιευτεί, θα πρέπει οι προμηθευτές, όλοι οι προμηθευτές, να ανακοινώσουν τα χαρακτηριστικά αυτού του τιμολογίου ΓΕΑ και την τελική τιμή ρεύματος που θα σας προσφέρουμε.